Κύριε Θεοδωρίδη, με αφορμή τους προβληματισμούς που έχετε όσον αφορά την πώληση της ΔΕΗ και ως σωματείος Σπάρτακος, πραγματοποιείται μια σειρά συναντήσεων με κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και του νομού Καβάλας, έτσι? Ναι, τις προηγούμενες μέρες είχαμε σε επαφή με τα πολιτικά τους γραφεία. Ο κύριος Καλατζής αδυνατούσε να μας δει. Δεν ανταποκρίθηκε ο κύριος Πασχαλίδης. Καταφέραμε και συναντηθήκαμε σήμερα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Κλητσιώτη, όπου στους οποίους αναλύσαμε την αντίδρασή μας, ότι είμαστε κάθετοι αντίθετοι σε αυτό το εγχείρημα που επιχειρεί να προβεί η ελληνική κυβέρνηση, την πώληση του ΑΔΜΕ και ακολούθως την πώληση της μικρής ΔΕΗ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τόσο όλους τους Έλληνες, το κοινωνικό σύνολο, με την τιμή της κιλοβατόρας η οποία θα εκτοξευθεί στα ύψη. Τότε θα φτάσουμε σε εκείνες τις μέρες και θα λέμε ότι έχει διπλασιαστεί ο κόσμος ο οποίος ζει υπό το φως των κεριών, αλλά θα έχει αντίκτυπο και σε τοπικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι πάντα, ότι προχωρώντας η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΕ, αμέσως μετά ακολουθάει η μικρή ΔΕΗ, η οποία περιλαμβάνει τα υδροελεκτρικά φράγματα του Νέστου, του οποίου αρδεύουν τόσο οι αγρότες της περιοχής του Δήμου Νέστου και όσο οι αγρότες του Δήμου Τοπίρου από τον νομό Ξάνθης. Η ΔΕΗ ως δημόσιας φορέας εγγυάται την ακριβή διαχείριση των υδάτινων πόρων, τηρεί όλες τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και έχουμε κάποιους προβληματισμούς κατά πόσο θα σεβαστεί ο ιδιώτης αυτούς τους όρους. Ο ιδιώτης θα προσβλέπει μόνο και μόνο στο κέρδος. Πρέπει να έχουμε ήδη τώρα και με τον ΑΔΜΕ, τον ανεξάρτητο διαχειριστή, έχει ακουστεί ότι το κόστος απόδοσης του 8% θα ανέβει στα 10%, πράγμα που σημαίνει ότι θα μετακυλιστεί στα τιμολόγια ρεύματος των πολιτών. Τι είναι αυτό που εξπράξατε ωστόσο από τους βουλευτές? Τι σας είπαν, δεσμεύτηκαν για κάτι? Λοιπόν, οι βουλευτές μας είπαν ότι η πολιτική τους, τόσο των ιδίων, τόσο και των κομμάτων των οποίων εκπροσωπούν, είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά θα κοιτάξουν να διασφαλίσουν τους όρους τους οποίους θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. Βέβαια, στις αφηγήσεις τους είπαν ότι κάποια πράγματα, όπως είναι το νερό και το ρεύμα, πρέπει να παραμείνει ο πυρήνας τους να παραμείνει υπό δημόσιο καθεστώς. Υποσχεθήκανε ότι ο μεν κύριος Παναγιωτόπουλος ότι με το αμέσως προσεχές διάστημα, με μια προγραμματισμένη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Μανιάτη, τον Υπουργό Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θα φέρει το θέμα, θα του θέσει το θέμα, όσο και ο κύριος Κλητσιώτης στην αρμόδια επιτροπή, η οποία είναι ήδη σε διαβούλευση παραγωγής και εμπορίου. Είναι ένα θέμα, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πρωτίστως τον κόσμο. Να θυμίσουμε ότι στην Ευρώπη, όπου στις 27 χώρες της Ευρώπης, μόνο οι 4 έχει παραχωρηθεί ο ΑΔΜΕ σε ιδιωτικά συμφέροντα και όπου έχει παραχωρηθεί έχει αυξηθεί το ρεύμα. Χώρες να αναφέρω δεικτικά, όπως είναι η Φιλανδία, είναι η Σουηδία, είναι η Αυστρία, η Σλοβενία και άλλες, είναι υποκρατικό φορέα. Ακόμα και η κρατεία Γερμανία, αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, τον ανεξάρτητο διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΑΔΜΕ, αυτός δηλαδή που κουβαλάει το ρεύμα από τα εργοστάσια στην κατανάλωση, έχει παραχωρηθεί σε 2 κρατικές εταιρείες γειτονικών χωρών.